Τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είμαστε σε μια περίοδο που ψάχνουμε όλοι να βρούμε το φτηνό ξύλο, το φτηνό καυσό ξύλο. Ακριβώς. Είναι μία από τις λύσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι συμπολίτες μας. Εξαρτάται και από τον ζάκι φυσικά που έχει, γιατί δεν είναι και η οικονομικότερη λύση σίγουρα το ζάκι και η ξυλοσοπά. Ναι. Να πω ότι ως τμήματα ΣΟΝ είμαστε υπεύθυνοι και υπάρχει σχετική νομοθεσία σχετικά με τη διακίνηση, κατοχή και εμπορία καυσοξύλων. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τους αδειούχους έμπορους καυσοξύλων, οι οποίοι διοχετεύουν στο παζάρι κάποια καυσοξύλα. Ναι. Αυτοί οι αδειούχοι έμποροι καυσοξύλων, οι οποίοι είναι αναρτημένα τα στοιχεία στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος ΣΟΝ, κατέχουν, διακινούν και πολλούν καυσόξυλα μετά από σχετική έγκριση, μετά από σχετική αίτηση που έκαναν από το τμήμα δασών, τους εκδόσαμε την άδεια και μπορούν οι συμπολίτες μας να αποδίνουν τα κουτά τους. Είναι καλύτερα να πήγαινε στην ιστοσελίδα μας να βλέπουν τα στοιχεία αυτών των. Άρα χρειάζεται άδεια κάποιος για να μπορεί να εμπορεύεται καυσόξυλα. Βεβαίως και χρειάζεται άδεια και θα πούμε και πιο μετά τις τιμές που προνοεί η σχετική νομοθεσία για οποιοδήποτε διακινεί, κατέχει, λωτομή, ξύλα, καυσόξυλα κτλ. Το λέω αυτό, αγαπητέ Γιώργο, γιατί ξαφνικά έχουν εμφανιστεί στη ζωή μας εκατοντάδες έμποροι ξύλων. Όλοι έχουν ξαφνικά στις αποθήκες τους καυσόξυλα που τα πουλάνε και τρέχουμε να αγοράσουμε εμείς. Μάλιστα. Ελπίζω ότι οι περισσότεροι από αυτοί είναι νόμιμοι, είναι αδειούχοι έμποροι καυσοξύλων. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε γύρω στα 350 άτομα πανκυπρίως που εμπορεύονται καυσόξυλα. Το τι προτρέπουμε το κοινό, τους συμπολίτες μας όταν αποτείνονται σε αυτούς τους ανθρώπους για να αγοράσουν τα καυσόξυλα τους, είναι πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώνουν ότι είναι αδειούχοι έμποροι καυσοξύλων. Μάλιστα. Να μην αγοράζουν δηλαδή από κάποιον που δεν είναι αδειούχος. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιος ο οποίος διακινεί, κατέχει ή πολλοί καυσόξυλα χωρίς την απαραίτητη άδεια, υπόκειται σε. Υπάρχει πρόνοια στη σχετική νομοθεσία που προνοεί πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ ή ένα χρόνο φυλάκιση και τα δύο μας. Τώρα προφανώς, Γιώργο μου, προφανώς αυτοί οι παράνομοι έχουν παρανομήσει και έχουν βρει τα ξύλα. Δηλαδή παράνομη λατόμευση. Μπορεί να είναι παράνομη λατόμευση, μπορεί να είναι κατέχουν κάποια ιδιόκτητη γη και προβαίνουν χωρίς την απαραίτητη άδεια. Γιατί ακόμα και για τα οπωροφόρα δέντρα, τα οποία διακινούνται εκτός του τόπου που φύγονται, εκτός της κοινότητας, χρειάζεται πάλι η απαραίτητη άδεια διακίνησης, στην οποία εκδίδει την οδάσκηση της περιοχής. Όταν εντοπιστεί ο παράνομος, θα καταγγελθεί. Το τι προτρέπουμε το κοινό είναι πρώτα απ' όλα μόνον το ότι είναι αδειούχοι έμποροι καυσοξύλων και σε περίπτωση που εντοπίσουν οποιαδήποτε παρανομή επικοινωνούν άμεσα με το τμήμα δασών ή την αστυνομία, ούτως ώστε να προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους. Εμείς το τμήμα δασών προβαίνουμε σε διάφορους ελέγχους. Πρώτα απ' όλα είναι οι περιπολίες που σε τακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνουμε μέσα στα κρατικά δάση ή περιπολούμε ή ακόμα σταματούμε και οχήματα που μπορεί να διακινούν τα καυσόξυλα. Αν δεν κατέχει κάποιο, για παράδειγμα, εάν κάποιο πολίτη μα πάει κάπου και αγοράσει τα καυσόξυλα, πρέπει να κατέχει την απόδειξη του αποδεικτικού στοιχείου ότι τα αγόρασε από τον νόμιμο έμπορο καυσοξύλων. Αυτό πρέπει να του ζητά τη σχετική απόδειξη και ο έμπορο καυσοξύλων από την άλλη, όταν διακινήσει, να κατέχει και την άδεια διακίνηση. Σε περίπτωση αναλαμβάνω, που εντοπιστεί οποιαδήποτε παρανομία, θα καταγγελθεί. Τι τιμές παίζουν, αγαπητέ Γιώργο, όσον αφορά τα ξύλα, τα καυσόξυλα? Σε σχέση με τις τιμές των καυσοξύλων, ως τμήμα δασών δεν έχουμε επιβάλει οποιαδήποτε αύξηση. Πολλούμε τα καυσόξυλα, μικρές ποσότητες καυσόξυλα, σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δημοσιογραφικούς σταθμούς. Οι τιμές ξεκινούν από 60 ευρώ το χωρικό κυβικό μέτρο. Και υπάρχουν και μειχτή ξυλία που μπορεί να είναι ευκάλυπτο δηλαδή με τραχή απέκτηση στο 80 ευρώ. Σίγουρα στο παζάρι οι αδειούχοι έμποροι καυσοξύλων πολλούν πιο ακριβά από πέρσι. Τραφή. Και από πέρυσι πιο ακριβά, έτσι. Και από πέρσι, σε σχέση με περσινές τιμές. Είναι καλύτερο και επαναλαμβάνω ότι οι συμπολίτες μας είναι καλύτερα να παίρνουν προσφορές.
από τον Α, τον Β, τον Γ να αποφασίζουν ποια είναι η ζευγαρωτική τιμή, αλλά και ποιο είναι το είδος που κάνει για το συγκεκριμένο. Έτσι, έτσι, σωστό. Ξέρεις, όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα περνάει η καθημερινότητά μας, έτσι. Ναι, γιατί είναι κρίμα ένας απλός συμπολίτης μας να προβεί σε μία παράνομη πράξη, για παράδειγμα να αγοράσει από κάπου τα καυσόξυλα που είναι παράνομα. Μπορεί να τον γνωρίζει. Είναι καλύτερα να τον γνωρίζουν, έτσι, να ζητούν τις ορμές άδειες, ώστε να είναι νόμιμοι. Από την άλλη, νόμως, αν έχουμε και πληροφορία ότι κάποιος κατέχει μέσα στο προστατικό κάποια αποθήκαν καυσοξύλων, υπάρχουν επιθεωρητές κοινωνίας που έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν στα προστατικά να κάνουν τις απαραίτητες ελεγχούς. Σε περίπτωση που κατέχουμε καυσοξύλα, πρέπει να κρατούμε τα αποδεικτικά στοιχεία για όλο το διάστημα που κατέχουμε καυσοξύλα, ούτως ώστε να αποδεικνύουμε ότι αυτά προήλθαν από νόμιμη πράξη. Μάλιστα. Σε περίπτωση που έχει κάποιο μέσα στο ιδιοκτησία του, μέσα στο κτήμα του κάποιον δέντρο ή κάποιον ξηραστέν δέντρο, ποιο θέλει να το τομίσει, πρέπει απαραίτητα τα περισσότερα δέντρα είναι προνοούνται σε σχετική την δασική νομοθεσία, πρέπει να αποτείνει στο τμήμα δασών, ώστε βγαίνουμε εν επιτόπου και εάν κρίνουμε στο τμήμα, να του δίνουμε την απαραίτητη άδεια υλότητα. Μάλιστα. Καθαρές κουβέντες για να είμαστε όλοι εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο Κωνσταντίνου. Καλή συνέχεια να έχεις. Πάμε σε ένα